αναπτύσσει το δημιουργικό μας επιστημονικών ενδιαφερόντων των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματός μας. Η επόμενη διάλεξη είναι τον κύριο Στέργιο Παπαδημητρίου. Το θέμα της έχει να κάνει με λογισμικό software. Ήθελα να πω εδώ ότι πολύ συχνά όταν εμείς οι μηχανικοί μιλάμε για μηχανές και μηχανισμούς, σκεφτόμαστε πράγματα ηλεκτρομηχανικά και πολύπλοκα, όμως και το λογισμικό είναι και αυτό μια μηχανή. Απαιτεί μεγάλη σκέψη, πολύ χρόνο και αναπτύσσεις κάτι το οποίο έχει κάποιες ιδιότητες, οι οποίες είναι χρήσιμες. Τώρα ο λόγος του κύριου Παπαδημητρίου. Θα σας παρουσιάσω τα βασικά θέματα, τα βασικά πράγματα σχετικά με ένα περιβάλλον που αναπτύσσω. Βρίσκεται σε Scala Lab. Αυτό έχει σαν στόχο να δώσει, να μπορεί να δώσει στο μηχανικό τη δυνατότητα να γράφει κώδικα εύκολα. Σε στυλ MATLAB να μπορεί να γράψει επιστημονικό, να αναπτύξει επιστημονικό κώδικα εύκολα. Η λέξη κλειδί εδώ πέρα είναι το εύκολα. Μπορεί να γράψει απλά κώδικα για επιστημονικές εφαρμογές και να μπορεί να το ελέγχει σε περιβάλλον scripting, δηλαδή να έχει το περιβάλλον να έχει συνέχεια, δηλαδή οι εντολές που εκτελέστηκαν προηγούμενα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματά του στη συνέχεια. Αυτή είναι την έννοια του scripting. Εδώ το περιβάλλον είναι η Scala Lab και τρέχει την Java Virtual Machine. Πρώτο πράγμα τώρα που πρέπει να εξετάσουμε είναι αν η Java Virtual Machine είναι κατάλληλη για επιστημονικές εφαρμογές. Η Java είναι περιβάλλον το οποίο εκτελεί κώδικα σε εικονική μηχανή. Παλιά ήταν σχετικά interpreting το κώδικα και ήταν σχετικά αργός. Αν σήμερα η Java Virtual Machine είναι κατάλληλη για επιστημονικές εφαρμογές υψηλής απόδοσης. Η απάντηση επομένως εδώ σε αυτό το πρώτο ερώτημα δηλαδή, που πρέπει να ρωτήσουμε είναι αν το περιβάλλον αυτό επειδή τρέχει στην Java Virtual Machine μας κάνει για να υποστηρίξουμε επιστημονικές εφαρμογές. Αλλιώς θα το γράψουμε σε C για παράδειγμα. C είναι πολύ πιο γρήγορη τουλάχιστον θεωρητικά. Εντάξει, τουλάχιστον σε πιο high level γλώσσα γλιτώνουμε λίγο από πλευράς user interface, από πλευράς της ευκολίας, αλλά αν θέλουμε υψηλής απόδοση υπολογισμού, κάποιος θα έλεγε για να το γράψω σε C, όχι εγώ σε Java. Η απάντηση όμως είναι σήμερα ότι η απόδοση της Java σήμερα είναι μεταξύ C και optimizing C. Αυτό δεν το περίμενα. Περίμενα όταν έκανα εκτενή σειρά από ελέγχου σε διάφορες επιστημονικές εφαρμογές, numerical analysis προγράμματα. Δεν το περίμενα ότι η Java ξεπερνάει τη C. Δηλαδή εντυπωσιάστηκα ότι προγράμματα, για παράδειγμα, integration numerical equations, έτρεχαν στην Java γρηγορότερα από τη C. Δεν το περίμενα. Η Java πέφτει μεταξύ C και optimizing C. Σαν να. Σε Windows. Δεν είχε φορά. Είτε στη GCC χρησιμοποιήσετε τον CL, τα αποτελέσματα δεν έχουν διαφορά. Δηλαδή η Java πρέπει μεταξύ GCC Unoptimizing ή CL Unoptimizing και GCC Optimizing ή CL Optimizing. Αν βάλεις δηλαδή το option όχι που είναι το maximum optimizations, τότε συνήθως το κώδικα C είναι γρηγορότερο από το κώδικα Java, αλλά όχι μεγάλη διαφορά πάλι. Και υπάρχουν εφαρμογές όπως το FFT, το FFT Java το κάνει πιο γρήγορο και όμως optimizing. Δεν το περίμενα. Σε αυτό εντυπωσιάστηκα. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Και έχω αναπτύξει και ορισμένες συναρτήσεις βασικές και σε πολύ optimizing με ειδικές δομές μόνο, με pointer, για παράδειγμα matrix multiplication, με pointer arithmetic και με array, το array σε C, σηριακά, για να δηλαδή του multidimensional array αποθηκευμένο σαν σηριακά σημεία για να εκμεταλλευτεί την cache locality. Και πάλι η Java είναι γρηγορότερη σε matrix multiplication από τη C. Είναι πάρα πολύ που εντυπωσιάστηκα γιατί δεν περίμενα να γίνει έτσι. Περίμενα ότι η C να είναι γρήγορη, πιο γρήγορη από την Java. Ακόμα και αν optimizing περίμενα να είναι πιο γρήγορη. Πρώτη του φορά που εντυπωσιάστηκα ήταν ότι κώδικα Java βγήκε πιο γρήγορα από τη C αν optimizing. Δεύτερη φορά που με το ζόρι η optimizing C έδινε λίγο γρηγορότερη από την Java.
Μόνο ένα βασικό, βασικό πράγμα που πιστεύω είναι χρήσιμο είναι ότι σήμερα η Java είναι κοντά σε optimizing C από τις απόψεις. Τώρα γιατί όμως αυτό συμβαίνει, γιατί η Java κάνει just in time compilation. Σύμφωνα η Java Virtual Machine κάνει just time compilation, δηλαδή παράγει κώδικα εκείνη τη στιγμή από τα μονοπάτια του προγράμματος που τρέχουν. Έχει δύο φάσεις, η Java, ένας είναι η interpreter, παίρνει το bytecode της Java, τα class files δηλαδή, είναι από τη φύση τους καλά για intermediate representation του προγράμματος. Εκτός από το, είναι καλά για δύο πράγματα. Ένα για να κάνει interpretation των bytecodes, ο παραδοσιακός Java interpreter που έπαιρνε τα bytecodes και τα διερμήνεται. Ήταν αργός. Ο hotspot compiler ο σημερινός της Java έχει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση κάνει αναγνώριση του προγράμματος και συνέχεια στη δεύτερη φάση μετράει ταυτόχρονα με την αναγνώριση, βρίσκει τα μονοπάτια του flow εκτέλεσης, της ροής εκτέλεσης, τα οποία επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, κάνοντας πρώτα ταυτόχρονα με την εκτέλεση, αναγνωρίζει και τα μονοπάτια που έχουν loops, που έχουν τα hot spots. Τα μονοπάτια αυτά ταυτόχρονα τα δίνει στον compiler για compilation και για σύνδεση. Την επόμενη φορά που θα εκτελεστούν αυτά τα μονοπάτια, συνδέεται δυναμικά όχι ο interpreted κώδικας, συνδέεται δυναμικά πραγματικός κώδικας μηχανής. Γι' αυτό είναι η Java γρήγορη, γιατί κάνει compilation δυναμικά μόνο τα hot spots μόνο. Τα hot spots που θα κάνει compilation είναι ελάχιστα για ένα μεγάλο πρόγραμμα που είναι Scala Lab, θα τρέξουμε στη συνέχεια, είναι ελάχιστα σε σχέση με, με τα συνολικά class files. Το περιβάλλον Java είναι δυναμικό, να ήταν δυναμικό, δηλαδή μόνο οι class files οι οποίες χρειάζονταν, μόνο αυτές χρησιμοποιούνταν. Τώρα μόνο τα μονοπάτια που χρειάζονται, μόνο αυτά γίνονται compile και δυναμικά compile. Το πλευράς compilation, τα bytecodes είναι πολύ καλά και για intermediate representation του προγράμματος. Δηλαδή αντί να οι παραδοσιακοί compilers χρησιμοποιούν intermediate representations, ενδιάμεσα αναπαραστάσεις, στις οποίες κάνουν optimizations. Εφαρμόζουν μια σειρά από μετασχηματισμούς στις intermediate representations πριν πάνε στο στάδιο του code generation. Εδώ το ίδιο το bytecode της Java είναι και καλό για intermediate representation. Επομένως το just in time compiler δεν κατασκευάζει άλλο intermediate representation. Παίρνει το ίδιο το έτοιμο intermediate representation και κάνει optimization σε αυτό. Επίσης, άλλο καλό με την Java είναι ότι οι σύγχρονοι multi-core εξεργαστές ο compiler της Java κάνει δουλειά ταυτόχρονα σε άλλους πυρήνες. Δηλαδή, η εφαρμογή Java τρέχει σε μερικούς πυρήνες interpreting, ταυτόχρονα οι άλλοι πυρήνες κάνουν compile, τα hot spots και τα έχουν έτοιμα. Δηλαδή, εκμεταλλεύονται καλύτερα το multi-core processing. Γι' αυτό η τεχνολογία Java σήμερα αγγίζει την optimizing C, την πλησιάζει και πιστεύω στο μέλλον μπορεί να έχει δυνατότητες ακόμη και να την ξεπεράσει την optimizing C. Γιατί η Java δεν έχει pointers. Το ότι δεν έχει pointers στην Java δίνει στον compiler πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στις optimizations που μπορεί να κάνει. Γιατί με τους pointers στην C δυσκολεύονται τα πράγματα. Ο compiler δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μια μεταβλητή δεν θα πειραχτεί. Μπορεί να πειραχτεί άμεσα, μέσω pointers. Περιπλέκει δηλαδή τη διαδικασία του optimization, η ύπαρξη pointers την περιπλέκει πάρα πολύ στη C. Η Java δεν έχει pointers, επομένως το just in time compiler έχει πιο εύκολη δουλειά να κάνει. Πιο εύκολη και πιο δομημένη δουλειά. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι καινούργιες versions του Java θα ξεπεράσουν και την optimizing C. Το ίδιο ισχύει και για το .NET. Και στο .NET είναι αντίστοιχα τα πράγματα, ότι ό,τι λέω για Java ισχύει και για το .NET. Και η απόδοση είναι παρόμοια. Έχω ελέγξει η απόδοση του .NET. Η απόδοση πέφτει κοντά στην Java, πότε λίγο καλύτερα, πότε λίγο χειρότερα. Αλλά η φιλοσοφία είναι η ίδια, γιατί απλώς αλλάζει λίγο η virtual machine. Ό,τι ισχύει για την Java ισχύει για το .NET. Εδώ το έχω, τώρα έχω
μερικά παραδειγματάκια στη Scala Lab. Η Scala Lab βασίζεται στη Java και με ότι η Java έχει τη δυνατότητα να τρέξει το ίδιο vertical με την Optimizing C προγράμματα επιστημονικά και να, έχει, και να χρησιμοποιηθεί για υπολογισμούς high performance, για high performance computing. Επίσης, ένα άλλο βασικό που δεν το έχω πει είναι ότι στην Java το multithreading, το threading που είναι βασικό συστατικό τη Java, είναι ενσωματωμένο στη γλώσσα, σε αντίθεση με τη C, αν και η C, η καινούργια C, έχει επίσης το multithreading ενσωματωμένο στη γλώσσα. Δηλαδή, η καινούργια C, η C++ 11, το καινούργιο standard της C έχει χαρακτηριστικά Java, μόνο που είναι για το περιβάλλον unmanaged. Η Java και το .NET είναι για managed περιβάλλον. Αλλά και η C++ 11 έχει τη φιλοσοφία της Java με την έννοια ότι για τις βασικές εφαρμογές έχει έτοιμες βιβλιοθήκες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ο user να έχει dependence στον κάθε compiler ξεχωριστά. Το multithreading της Java, που είναι βασικό συστατικό για υπολογισμούς υψηλής απόδοσης, βασίζεται σε mapping one-to-one με native threads. Native threads του λειτουργικού συστήματος, που είναι πολύ βασικό όσον αφορά την κλιμάκωση της εφαρμογής. Το να μπορείς να κλιμακώνεις μια εφαρμογή Java σε πολλούς πυρήνες, γιατί αυτά τα threads που δημιουργεί η Java δηλαδή έχουν την υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος. Ένα άμεση υποστήριξη με threads, με kernel threads του λειτουργικού συστήματος. Αν ήταν σε user level το threading, τότε τα πράγματα δεν θα έλεγαν τόσο καλά από απόδοσης. Γι' αυτό στην Scala Lab έχω προψηφισμό σε multithreading πινάκων που λειτουργεί πάρα πολύ καλά και δεν κατάφερα να το ξεπεράσω σε απόδοση και με optimizing προψηφισμό που έχω γράψει για matrix μονοτυπικές που χρησιμοποιεί pointer arithmetic και την bthreads library. Περίμενα ότι θα λειτουργήσει καλύτερα η library της C, αλλά δυστυχώς, ευτυχώς, όπως το δει καθένας, ευτυχώς για τους Java users, δυστυχώς για τους C users, η απόδοση της Java είναι καλύτερη. Ελαφρά καλύτερη από ότι η απόδοση της, του C, του προψηφισμού multithreading που βασίζεται σε C friends και είναι optimizing. Είναι ελαφρά καλύτερη λόγω του ότι υπάρχει overhand στην Java για μετάδοση των buffers. Δηλαδή, ισοδύναμο βασικά είναι, απλώς στην Java είναι λίγο καλύτερο ο χρόνος, επειδή δεν χρειάζεται μετάδοση μεταξύ native περιβάλλοντος και Java Virtual Machine. Τώρα θα πάμε να δείξουμε λίγο παραδείγματα. Η Scala βασίζεται σε Java και βασίζεται επίσης και στη γλώσσα Scala, η οποία είναι μια γλώσσα καινούργια για την Java Virtual Machine. Ο κώδικας Scala λειτουργεί, είναι τελείως συμβατός με τον κώδικα Java. Η Scala έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι και functional γλώσσα. Όσοι έχουν ασχοληθεί με functional programming θα ξέρουν ότι είναι διαφορετικό στυλ προγραμματισμού, το functional style. Η Scala είναι statically typing, όπως είναι η Java. Επομένως, ο Scala compiler έχει τη δυνατότητα να παράγει το ίδιο γρήγορο κώδικα με την Java. Επίσης, η Scala έχει μια σειρά από, ας το πούμε, σχεδιάσεις που δίνουν τη δυνατότητα να, να αλλάζεις τη σύνταξη της γλώσσας. Και η καινούργια σύνταξη είναι να μην χρειάζεται κάποιο interpretation, απλώς να είναι κώδικα σε οποίο μεταφράζεται το ίδιο αποτελεσματικά με τη βασική Scala. Αλλά να δείξουμε λίγο τα παραδείγματα και ταυτόχρονα να βρούμε key points του συστήματος. Για να εκτελέσουμε τη Scala Lab, η εκτέλεση είναι πολύ απλή. Σαν πρόγραμμα, βασικά στη Scala Lab κοιτάω να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι όσο γίνεται πιο πρακτικό, με την έννοια ότι ο user να μην χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο πέρα από double click και να δουλεύει μετά σαν MATLAB από εκεί πέρα. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω το τρόπο που ξεκινά το πρόγραμμα, όταν κάνεις double click πάνω στο path file. Αυτό είναι το client για την client Java Virtual Machine. Η client Java Virtual Machine από τη server διαφέρουν στο ότι η client έχει καλύτερο response, πιο γρήγορο response, είναι βελτιστοποιημένη για γρήγορο response. Η server κάνει περισσότερες optimizations.
υπάρχει μεγάλη διαφορά σε μεγάλο υπολογισμό. Μπορεί να εισέρουν να τρέξει και 3 και 4 φορές περισσότερο γρήγορα. Δηλαδή, οι οπτιμιζέσεις που κάνει ο Just in Time που πάει είναι σημαντικές στη σερβερ. Δεν είναι λίγο. Δηλαδή, ο σερβερ κομπάιλερ μερικούς μερικά προγράμματα υπολογιστικά τα τρέχει μερικές φορές και 3 και 4 φορές γρηγορότερα. Αυτή είναι η client, το script για client, για την client version. Ας δούμε τη server. Αυτή είναι για τη server, αυτή είναι για τη server για D64-64-bit Java Virtual Machine. Έχει ορισμένα άλλα options που ρυθμίζουν παραμέτρους στη Java Virtual Machine, τη library. Τη library είναι τα πάθη που βρίσκει native κώδικα. Γιατί σε Scala Lab έχει και native κώδικα και C utils native, δηλαδή σε optimizing C. Και επίσης άλλο βασικό native είναι η CUDA. NVIDIA CUDA, μια διασύνδεση για να μπορεί να τρέξει προγράμματα σε επεξεργαστές γραφικών NVIDIA. Εκεί τα πράγματα του speed up είναι πάρα πολύ σημαντικό, μπορεί να φτάσει και 1000 φορές, ανάλογα την κάρτα γραφικών που έχεις. Και τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά, δηλαδή από πλευράς high performance computing, η CUDA είναι, ας το πούμε, μπορεί να σε δώσει φοβερά speed ups. Επομένως, τρέχουμε το bath file και ξεκινά και περιβάλλον. Το περιβάλλον βασίζεται σε Java Swing, το user interface δηλαδή, και είναι ως αρκετά friendly, σε στυλ MATLAB, ίσως πιο friendly από MATLAB. Με την έννοια ότι έχει command interface σαν MATLAB, αλλά αυτό εδώ είναι σαν NetBeans. Δηλαδή το στυλ είναι σαν να έχει έναν editor που μπορεί να έχει και code completion και τέτοια πράγματα να σε βοηθάει να γράψει κώδικα σε στυλ Java Scala. Τώρα εδώ για να τρέξει ένα πρόγραμμα, απλώς το κάνουμε copy and paste πάνω στον editor. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα για να το τρέξω. Εδώ για παράδειγμα την πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή αυτή είναι Scala σε στυλ MATLAB. Είναι βελτιώσεις που έχω κάνει εγώ σε Scala για να έχει σύλλεξη MATLAB. Εδώ αυτό το εδώ φαίνεται σαν MATLAB. Σαν τον Born Calm Operator της MATLAB. Αυτό θα τρέξει μισό εκατομμύριο φορές τώρα. Όχι, αυτό δημιουργεί ένα διάνυσμα από το 0 μέχρι το 500 με μισό εκατομμύριο. Αυτό για να το τρέξουμε, F6. Δημιουργεί το vector. Αυτά τρέχουν σε περιβάλλον της Java Virtual Machine τώρα. Απλώς και αυτό που έχει γίνει είναι ότι αυτή είναι μια εντολή έγκαιρη σκάλα επάνω, επειδή έχω κάνει βελτιώσεις, έχω κάνει τροποποιήσεις στη σκάλα για να έχει ματλαγωδηθεί στις εντολές. Για να παίρνει το σύστημα ματλαγωδηθεί στις εντολές, αλλά πέρα από αυτά είναι σκάλα. Σαν source, είναι source σκάλα. Αυτό το περνάει τώρα από τον editor, πηγαίνει στον Scala interpreter, αυτή η εντολή, ο μηχανισμός που γίνεται, που τρέχει αυτό. Περνάει στο Scala interpreter, ο Scala interpreter δημιουργεί μια κλάση Java που βάζει αυτό το text και το τρέχει σαν κλάση Java. Ό,τι τρέχει σε Java τρέχει σαν κλάση. Αφού τρέχει αυτή η κλάση Java, ο interpreter παρακολουθεί τις μεταβλητές. Δηλαδή παρακολουθεί τη μεταβλητή χ, αυτή την κάνει σαν public μεταβλητή της κλάσης για να μπορεί να εξάγει την τιμή της και να την κρατήσει. Δηλαδή ο interpreter ο Scala interpreter υλοποιεί ένα layer για να παρέχει στον user την έννοια του workspace σαν της MATLAB. Η MATLAB το σημαντικό που έχει είναι το workspace, δηλαδή το ότι εκτελείς κώδικα. Ο κώδικας που εκτελείς παίρνει το προηγούμενο context και το επηρεάζει. Τα αποτελέσματά του είναι ορατά στη συνέχεια.
Αυτό είναι το βασικό που σου δίνει την ευκολία στο μαθηματικό, στον επιστήμονα, στο να δουλεύει. Δεν είναι κανένα κομπάρι τέτοια πράγματα, είναι πολύ, πολύ σπαστικά και πολύ αντιπαραγωγικά. Έχει δηλαδή μια έννοια συνέχεια. Παράγει αυτό το βέκτορ που είναι η βάση τη σκάλα. Το βέκτορ έχει την έννοια τη μονοδιάστατη του πίνακα. Εδώ πάλι μια άλλη high level εντολή που υλοποιείται σαν στέλνει ματλά πάλι αυτή η εντολή. Εμείς είχα πρώτο σήμα. Έλεγα ότι το περιβάλλον είναι σαν MATLAB, απλώς είναι σκάλα. Όλη η σύνταξή τους είναι τροποποίηση της σύνταξης της σκάλα ώστε να μοιάζει με MATLAB. Είναι σκάλα σαν πόσα. Δεν υπάρχει εντέρπιτερ από πάνω. Επειδή η σκάλα έχει σαν γλώσσα μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι έχει Java. Η Java δεν έχει καμία ευελιξία. Να αλλάζει σύνταξη. Δεν μπορεί στην Java να αλλάζει σύνταξη. Οι δυναμικές γλώσσες όπως είναι η Groovy έχουν δυνατότητα να αλλάζουν σύνταξη, αλλά όχι τόσο καλή από την εμπειρία μου όσο η Scala. Η Scala είναι ακόμα καλύτερη και από δυναμικές γλώσσες για να αλλάζει τη σύνταξη της γλώσσας. Αυτό είναι σαν ευκολία, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να δουλεύει σαν MATLAB σε περιβάλλον Java. Τώρα αυτό είναι καλό. Δηλαδή εντάξει, ο άλλος πει αν έχω τη MATLAB, τι να το κάνω αυτό. Κάποιος που δουλεύει σε MATLAB θα πει γιατί να δουλέψω σε Scala. Από μια πλευρά θα έχει και δίκιο, αλλά υπάρχουν και πράγματα σε Scala που δεν τα έχει, που βελτιώνουν, ας το πούμε, κάποιον επιστήμονα, βελτιώνουν τη δυνατότητα που θα έχει ένας επιστήμονας να δουλεύει. Γιατί σε Scala μπορείς να γράφεις και κώδικα σε στυλ Java. Δηλαδή να κάνεις compile classes, να έχεις full object oriented περιβάλλον ανάπτυξης, full functional περιβάλλον ανάπτυξης. Σαν περιβάλλον προγραμματιστικό, η Scala Lab είναι καλύτερο από το MATLAB. Για να γράψεις μια εφαρμογή, μεγάλη εφαρμογή, η MATLAB είναι πολύ καλή στο να μπορείς να γράφεις απλά πράγματα, απλούς numerical αλγορίθμους, να τους γράφεις και να τους ελέγχεις και να τους τρέχεις εκείνη τη στιγμή, γρήγορα και απλά. Σε αυτό είναι πάρα πολύ καλή η MATLAB. Αλλά στο να γράφεις μια πολύπλοκη εφαρμογή που έχει database μέσα, έχει multithreading, έχει αλληλεπίδραση πιθανώς με hardware, network programming και όλα αυτά, είναι δύσκολο. Γίνεται στη MATLAB, αλλά είναι πιο δύσκολο να το κάνεις στη MATLAB από ό,τι στη Scala Lab. Η Scala Lab είναι πιο απλά. Αυτά υπάρχουν μια σωρό καλές libraries Java που μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις απευθείας και μπορείς να το κάνεις πιο εύκολο από ό,τι στη MATLAB. Ας το τρέξουμε όλο αυτό μαζί το πρόγραμμα. Στη συνέχεια έχω αυτή η κλάση η οποία διασύνδεση με native κώδικα. CC object. Αυτή έχει ένα object native που συνδέεται με την library C που υλοποιεί λειτουργίες, μαθηματικές λειτουργίες, μαθηματική library σε C. Όλες οι libraries C μπορούν να συνδεθούν αυτό το μηχανισμό μέσα στο Java Native Interface. Και είχα ξεκινήσει με χαρά στην αρχή, νόμιζα ότι θα κάνω πιο γρήγορες τις λειτουργίες, αλλά δυστυχώς αυτό είναι ανάλογο όπως το δεις. Τα πράγματα δεν μπορείς να κάνεις πιο γρήγορες τις περισσότερες λειτουργίες, γιατί η Java ήδη είναι πιο γρήγορη. Στην αρχή νόμιζα ότι χρησιμοποιώντας native C, native κώδικα, θα τρέχουν πιο γρήγορα, αλλά τις περισσότερες φορές δεν τρέχουν πιο γρήγορα. Εδώ είναι ένα C object, μια καλή library που βρήκα στο internet C μάθημα, που είναι πολύ optimizing, δηλαδή αν έβαζα άλλη library θα πήγαινε ακόμα χειρότερα από ό,τι πάει αυτή, που και αυτή και πολύ καλά που πάει, δηλαδή ταχύτητας, πάνε τις περισσότερες φορές είναι πιο αργή από την Java. Οπότε είναι Java κόπος να κάνεις να γράφεις ένα native κώδικα, γιατί με την Java τρέχουν πιο γρήγορα. Ну,
θα πεις πολλά. Μπερδεύω να πω γιατί τα έχετε απλήχτερα διαφορετικά το λάπτοπ. Έχω δημιουργήσει αυτό το object. Αυτά που βγάζει για τα object είναι reference Java. Όλα σε reference Java πάνε τέτοια περίεργα toString τελικά. Βγάζει τέτοια περίεργα πράγματα, είναι σαν pointers στην Java για το machine. Αυτό κάνει FFT, τώρα για να τα κάνουμε όλες μαζί, να το εκτελέσουμε όλο μαζί, κάνει FFT σε Java και σε C. Και συγκρίνει τους χρόνους. Ας το τρέξουμε όλο μαζί. Αυτό είναι το σήμα. Τα αποτελέσματα. Για να δούμε τους χρόνους. Ο χρόνος σε C είναι 0,22 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος σε Java 0,11 δευτερόλεπτα. Στο FFT δεν κατάφερα να ξεπεράσω την Java, ούτε είμαι optimizing C. Όσο και να παιδεύτηκα, στο FFT δεν κατάφερα. Στα άλλα, σε SVD, η Get Values, πάει με το ζόρι, με το χίλια δυο ζόρια, η optimizing C πάει κατά 20-30% γρηγορότερα. Και τα δύο κάνουν για real time, πρόσεξε. Για real time κάνουμε, αλλά το θέμα είναι με την Java πώς θα κάνει. Η Java είναι σχεδιαστή για real time. Πρέπει να... standard Java virtual machine δεν έχει σχεδιαστεί για real time. Υπάρχει Java Real Time. Χρειάζεται την κατάσταση Java Real Time Edition. Υπάρχει αυτό. Ο χρησιμοποιώντας το δικό σου σκάλα, αλλά μπορεί να κάνει. Αυτό πρέπει να κάνει output κώδικα το οποίο σας να έχει σαν κώδικα Real Time. Αλλά το θέμα τη οργάνωση του Real Time μετά είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι κώδικα σε ψεγαστικό, θα κάνει ψεγασία σήματος και αυτά θα είναι ψεγαστικά modules. Το να οργανωθούν όλα αυτά σε Real Time θέλει προσεκτική σχεδίαση ad hoc για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή και μετά σαν βάση όμως αν χρησιμοποιήσεις Java χρειάζεται real time λειτουργικό σύστημα πρώτα απ' όλα γιατί αυτό η real time Java θα πρέπει να κάτσει πάνω από ένα real time λειτουργικό σύστημα. Δεν μπορεί να βάλεις real time Java σαν non real time λειτουργικό, δεν κάνεις τίποτα. Δεν θα είναι real time σύστημα. Πρέπει να είναι real time το λειτουργικό σύστημα. Μετά θα είναι η real-time edition τη Java η οποία είναι κάτι απάνω από αυτό το λειτουργικό σύστημα και πάλι η προσεκτική σχεδίαση του όλης της εφαρμογής για να έχεις real-time response. Μετά είναι πολύ δύσκολο θα είναι. Και θα κάνεις όλα αυτά, τι θα κερδίσεις. Ναι. Ταχύτερο... Το real-time ταχύτερο είναι... δεν είναι σχεδίδιο γάμισα. Μπορεί να είναι κάτι πολύ γρήγορο που δεν έχει σχέση με το real time. Και μερικές φορές έχει αντίθετη σχέση, δηλαδή κάτι που είναι πιο αποδοτικό, η υψηλή απόδοση μάλλον περισσότερες φορές πάει κόντρα με το real time. Γιατί για να τα έχεις real time θα κάνεις θυσίες στο throughput. Γιατί το real time έχει διαφορετική κατεύθυνση ανάπτυξης. Θέλει άλλη τεχνολογία, δηλαδή το να αγγλωτιστιοποιήσει το throughput της εφαρμογής και την ταχύτητα της εφαρμογής. Η Java κάνει για real time, αλλά θέλει πρώτα απ' όλα real time λειτουργικό σύστημα. Έχει βγει η real time Java υπάρχει για real time Linux, για το Solaris, δεν υπάρχει για Windows. Εδώ είναι το παράδειγμα το multi-threading multiplication σε C και σε τα T-threads. Και εδώ εκτίμησα την Java εκτίμησα περισσότερο την Java γιατί δεν το περίμενα ότι αυτός ο κώδικας βασίζεται σε πολύ προσεκτικά, εγώ τον ελοπίσω τον προπτυσμό, πολύ προσεκτικά είναι πόντερ αριθμητικά. Καθαρά πόντερ αριθμητικά χωρίς καθόλου δείχτες. Και περίμενα να το μολτιπλικέσουμε πιο γρήγορα.
χρησιμοποιεί την BeFriends library. Αυτοί είναι τελεστές εδώ, αυτός είναι ο κανονικός προπλησιασμός, εδώ είναι τελεστές, BeFriends, κάνουν το ίδιο προπλησιασμό σε την χρησιμοποιώντας την Optimizing Scene και BeFriends library. Στάνταρ προπλησιασμός της ScalaLab για μεγάλους πίνακες χρησιμοποιεί multi-threading. Για μικρούς πίνακες αυτό θα χρησιμοποιεί σειριακό προπλησιασμό. Γιατί για μικρούς πίνακες το multi-threading είναι πιο αργό. Στο ίδιο θέλω να μιλήσω για τον αγώνα που θα καταλήξω. Αν θέλω να μιλήσω. Για να δεις πώς θα κάνω. Εσύ έκανε 51 δευτερόλεπτα. Σε πιθώ. Όχι. Τζάβα. Εσύ έκανε 51 δευτερόλεπτα. Τζάβα 51,44. Λίγο σε ξεπέρασες. Περίπου σε πιθώ. Να παίξει τα λάθη ο ρόλος σου. Ελαφρά. Δηλαδή, εκτιμάζει εσύ με την Java σε πάντου ίδια. Οπότε δεν αξίζει ο κόπος να καταγράψεις. Η C++ επίσης είναι εξαιρετικά βασική γλώσσα. Και η Java είναι βασική γλώσσα. Αυτές οι τρεις είναι πιο βασικές γλώσσες για μένα. Πασκάλ. Δεν είναι Πασκάλ. Είναι κολοσβούρθια. Αυτό ήταν ο... Παλιά. Δεν έχει κάτι καινούργιο. Δεν έχει κάτι καινούργιο. Για μένα οι βασικές γλώσσες είναι C, C++, Java. Κοιτάξτε, το διέργησέ μια σημαντική. Η οποία ζάβα. Να ρωτήσω, διδάσκονται αυτές οι γλώσσες, ας πούμε, τουλάχιστον έστω η μία-δύο από αυτές σε κάποια τμήματα. Ναι. Και η C++, η ίδια η ζάβα, η όρτρα μας είναι σε C++ γάμα. Και η C++ η 11 κυρίως, η C++ η 11 και η νέα C++ έχει πολύ καλή σχέδες. Τα λες 11 ποια εταιρεία, Microsoft. Όχι, η C++ 11, το καινούργιο στάνταρ. Α, το καινούργιο στάνταρ. Το Viking Clears, ναι. Τους Τρούσου, το καινούργιο βιβλίο τους Τρούσου, που την περιγράφει σαν στάνταρ, σαν... Έχει πάρα πολύ βασικές έννοιες η C++ 11. Δηλαδή, η Java έχει μια άλλη σειρά από έννοιες, αλλά αυτές οι δύο γλώσσες δεν μπορούσε να καταργήσει την άλλη. Και οι δύο πιστεύω είναι... Γιατί να προσφέρει τα δικά της. Εδώ τώρα να δούμε λίγο άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι ο
νικητής εδώ δεν είναι ούτε η C ούτε η Java, είναι η MATLAB. Ο μεγάλος νικητής. Στο προηγούμενο βράδυ και παραγωγή. Εσείς αγωνίζετε να γράφετε, να κάνετε να, σαν να μαύρη γιατί να κάνετε κώδικα με pointers και με ιστορίες. Να το δούμε λίγο. Στην άκρη του τώρα, έτσι. Ναι, λέμε σε built-in, σε περισσότερες built-in operations και από ψηφίσεις στην άκρη, SVD, environments, διαφορετικές εξισώσεις, σε όλες, FFT, σε όλα τα βασικό πλαίσιο, ας το πούμε, που έχει ένας επιστήμονας, η MATLAB είναι ασυναγώνιστη, δεν χτυπιέται. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, γιατί μάλλον έχουν κάνει φοβερές βελτιστοποιήσεις, και σε επίπεδο της υλοποίησης των built-in operations, αλλά και σε επίπεδο αλγορίθμου. Ας διαπιστώσουμε λίγο αυτό. Τώρα ο Wolf προς τον Παλαιζόν του Λάκκον τι είναι πάλι. Ένας αλγορίθμος είναι, δεν έχει κάτι τέτοιο να συμβεί. Απολογμένως τώρα χαμάς είναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι το πλήση κώδικα. Αυτό είναι SVD, SVD είναι αυτό που είναι εσύ, δηλαδή ας μην σου δείξουμε το μέτρο σε τόσο ενδιαφέρον. Γράψαν το κώδικα σε assembly. Πιστεύω ότι η MATLAB στον παπλησιασμό πινάκων πρέπει να χρησιμοποιεί ειδικό αλγόριθμο για να είναι τόσο γρηγορότερη. Δηλαδή, εντάξει, σε μερικούς αλγορίθμους πέφτει λίγο γρηγορότερη από την Java. Λογικά μπορείς να το πετύχεις με βελτιστοποιημένο κώδικα. Αλλά σε μερικά πράγματα η MATLAB είναι εντυπωσιακά γρηγορότερη. Το παπλησιασμό πινάκων είναι εντυπωσιακά γρηγορότερη. Σε SVD είναι εντυπωσιακά γρηγορότερη. Σε μερικές, αυτό είναι θέμα αλγορίθμου. Όσο και αν το βελτιστοποιήσει το κώδικα, γίνει δύο φορές γρηγορότερο. Αλλά είναι θέμα αλγορίθμου. Σε μερικούς αλγορίθμους, το MATLAB πρέπει να είναι πολύ efficient. Τι αυτό, αλγορίθμος στο πανεπιστήμιο δεν υπάρχει υπάρχουν πολύ και διαφορετικοί. Κάτι κάνει στην πράξη. Αυτό επί αυτός είναι αυτό επί αυτό. Τέλος. Πώς κάνεις, δείξτε το παράδειγμα με τη MATLAB που έχει ενδιαφέρον. MATLAB. Εδώ έχω ένα παράδειγμα. Που έχουμε τη MATLAB, δείχνουμε ότι η MATLAB στο SVD είναι εντυπωσιακά γρηγορότερη. Το SVD. Αλλά ο Scala Lab User εδώ μπορεί να γράφει και κώδικα MATLAB μαζί. Δηλαδή μπορείς να γράφεις όταν, όπου έχει πολύ γρήγορες εντολές η MATLAB, μπορείς να χρησιμοποιείς το Java interface της MATLAB. Θα πρέπει να έχεις και το MATLAB όσο. Πρέπει να το έχεις κατησημένο. Εντάξει, περισσότερο τόπο. Πρέπει να έχεις κατησημένο το MATLAB και μετά τρέχεις Scala Lab κώδικα. Και για τις λειτουργίες που είναι πολύ καλή η MATLAB, τις κάνεις στη MATLAB, παίρνεις τα αποτελέσματα. Αυτές τις ξέρεις ποιες είναι και επίτηδες καλές MATLAB ή εσύ χρησιμοποιείς καλά και αυτό ξέρει ποιες να καλές στο MATLAB. Όχι, δεν κάνει λειτουργίες της Scala Lab, δεν κάνουν λειτουργίες της Scala Lab. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, αλλά θέλει πολύ δουλειά και δεν έχει τόσο μάνα. Στέλνεις μια οποιαδήποτε δουλειά MATLAB
Εγώ πια είναι φιλοσοφία. Οποιοδήποτε το ρήμα, το πιο. Το πιο εντάξει, μπορεί να το κάνει και αυτό που λέει ο Βασίλη να το κάνει. Δηλαδή να κάνει. Να βάλει ένα ράπινγκ σε εντολέ. Σε άλλε εντολέ τη σκάλα. Δηλαδή, παράδειγμα, SVD, MSVD. Έχω ένα MSVD, έχω κάνει δοκιμαστικά, αλλά δεν μου βολεύει. Ένα MSVD που η σκάλα λάπ καλεί αυτόματα τη ματλάπ που κάνει το SVD και γεννάει το αποτέλεσμα. Αλλά δεν, περισσότερο με βολεύει ο γενικός τρόπος, θα στέλνω ένα οποιοδήποτε script ματλάπ, του γράφω οποιοδήποτε κώδικα ματλάπ και μια γενική ρουτίνα, απλώς βάζω το script ματλάπ, σε ρωτήσεις που θα πάρει η ματλάπ από τη σκάλα λάπ, το input θα έχει η ματλάπ και το output θα δώσει. Θα γίνει γενικό το script και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε script στο MATLAB. Δεν έχει, είναι εύκολο τρόπο χρησιμοποίησης. Init MATLAB Connection, ας το δούμε λίγο τον κώδικα, Init MATLAB Connection κάνει τη διασύνδεση MATLAB. Java Virtual Machine, αυτή η MATLAB version βασίζεται σε 6, Java 6. Επομένως η επικοινωνία, το θέμα είναι η επικοινωνία δύο Java Virtual Machines. Μια εξωτερική, η Scala Lab βασίζεται σε Java 7, η MATLAB βασίζεται σε Java 6. Και το αντίστοιχο που μπορείς να κάνεις, δηλαδή από MATLAB να καλείς κώδικα Scala Lab. Και το αντίστοιχο γίνεται. Και τα δύο είναι τζαβοειδή περιβάλλοντα, μόνο που η MATLAB έχει την Java integrated, ενσωματωμένη. Και η MATLAB δηλαδή τα γραφικά της και όλα τα τελειπίδια που έχει και όλα αυτά εδώ πέρα τα έχει γυρωμένα στην Java. Και αυτό είναι η εύκολη επικοινωνία με το MATLAB. Άνοιξε η MATLAB. Δημιουργώ ένα πίνακα, τυχαίο. Εδώ τώρα δίνω αυτό το SVDC είναι κώδικα σε MATLAB. Είναι μια απλή εντολή MATLAB. Μπορείς να έχεις οσοδήποτε, όσο μεγάλο string από όσο κώδικα θέλετε. Μπορείς να βάλεις περίπου σελίδες κώδικα σαν string, σαν σκάλα string. Μπορείς να κάνεις edit για να εκτελέσεις κώδικα στη MATLAB. Εδώ τώρα αυτό είναι πολύ απλό, παίρνει την εντολή SVD καλή, USB, SVD χ. Επομένως, ας το λέσουμε αυτό. Τώρα input parameters, τι θα πάρει τη σκάλα λάμπ. Λέω να πάρει το χ. Array, σαν array, τα ρυθμίζω σε input parameters, θα πάρει το χ. Και θα κάνει output το USB. Θα γυρίσει πίσω. Τώρα εδώ έχω βάλει αυτό το τέτοιο, ας το πούμε σαν notation, MATLAB, που να περιπλύει κώδικα που καλεί με τη MATLAB. Αυτό το έχω κάνει γιατί η σκάλα είναι statically typing. Και μεταβλητές, σαν γλώσσα είναι statically typing. Μεταβλητές που έρχονται από πουθενά, τις κόβει ο κομπάιλερ. Αν το κάνεις κομπαλέσουν όλο μέσα το πρόγραμμα, μεταβλητές αυτές δεν θα είναι γνωστές. Θα τις βάλει κομπάιλερ ένα error. USB δεν θα είναι γνωστές. Είναι μεταβλητές που ήρθαν από τη MATLAB. Έρχονται από τη MATLAB. Μέσα ο κομπάιλερ δεν κάνει κομπάιλερ σε αυτό το πρόγραμμα. Στην Groovy αυτό γίνεται. Η σκάλα υποστηρίζει και την Groovy Lab, αλλά είναι άλλο περιβάλλον, άλλο στυλ περιβάλλον στην Groovy Lab. Στην Groovy, επειδή η Groovy είναι dynamic, μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλους μεταβλητές που δεν τις ορίζεις, που έρχονται έτσι, χήμα. Στην Groovy δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο annotation. Εδώ έχω βάλει annotation, το MATLAB annotation, που πρέπει να περικλείται ο κώδικας MATLAB, που εκτελείται μέσα από τη σκάλα Lab. Αυτό γίνεται αυτόματα ο interpreter σπάζει τον κώδικα, κόβει τον κώδικα, δηλαδή
σε κάθε σημεία και τα δίνει ξεχωριστά, ξεχωριστά για εκτέλεση. Αυτό που γίνεται δηλαδή είναι ότι παίρνετε αυτό το τμήμα εδώ πρώτα, εκτελείτε. Μετά εκτελείτε αυτό το τμήμα και μετά αυτό. Επομένως, όταν εκτελεστεί αυτό το τμήμα, θα είναι γνωστά τα USB. Επομένως, εδώ δεν θα πίσω κουμπάρετε νερό. Για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις μεταβλητές που δεν τις έχεις ορίσει σε στάτικα ή τάιπ περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται να εκτελείς τον κώδικα σε κομμάτια. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε αυτό το annotation, έπρεπε να εκτελώ τον κώδικα εγώ πνευματικά. Αν το βάλω όλο μαζί, δεν γίνεται φυσικά. Ας το εκτελέσουμε όμως τώρα. Εδώ τώρα αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι μετράμε το χρόνο, αλλά όχι το χρόνο της MATLAB. Μετράμε το χρόνο... μαζί με το communication. Ο χρόνος μαζί με το communication θα βγει μεγάλος. Η MATLAB θα το υπολογίσει ταχύτατα. Για να το αλλάξουμε θα πρέπει να βάλουμε να βάλουμε άλλη μεταβλητή MATLAB μέσα στο script. Δηλαδή εδώ. Να βάλουμε το tick. Tick. Μια άλλη μεταβλητή. Timer, ας το πούμε. Mission clock. Και να ζητήσουμε από τη MATLAB να μας επιστρέψει το timer. Το timer θα εκτελεστεί στη MATLAB, δηλαδή είναι ο πραγματικός χρόνος της MATLAB. Αυτός ο εξωτερικός χρόνος είναι ο χρόνος που θα γίνει και το communication με τη MATLAB. Μπορεί να γίνει μεγάλος χρόνος. Το SPD το υπολογίζει η MATLAB ταχύτατα. Επομένως εδώ στο output να μου βγάλει και τη μεταβλητή time real. Επομένως θα σου τρέξουμε όλο μαζί τώρα. Ναι, το έχει υπολογίσει η MATLAB. Δεν μπορώ να βάλω το command window της MATLAB που πήγε. Time MATLAB είναι το εξωτερικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο χρόνος Time Real. Είναι 0,87. 84. Σε 0,84 δευτερόλεπτα που υπολόγισε η MATLAB. Το αποτέλεσμα που μας έφερε το γιο είναι... Photo array, singular values είναι το S, photo array και το καθεξής. Η Java αντίστοιχα έκανε χρόνο 3,19. Και για μεγαλύτερο πίνακα είναι μεγαλύτερη διαφορά. Αυτός είναι μικρός πίνακας. Για μεγαλύτερο πίνακα, η MATLAB κάνει και 50% φορές γρηγορότερα από το μεγάλο πίνακα. Πίνακα πόσο μεγάλο ήταν αυτό. Ήταν μικρός τα σχετικά, 500-500 είναι κάπου τόσο. 500-500. Είναι μικρός, γιατί για 1500 για παράδειγμα, η Java κάνει πολύ ώρα. Η MATLAB πετάει γρήγορα. Σε μερικά πράγματα η MATLAB είναι εντυπωσιακά γρήγορη. Δεν παίζεται. Ούτε με μισή, ούτε με τίποτα.
τέτοιο υπολογισμό πινάκων εντυπωσιακά γρήγορη. Αλλά και για υπολογισμό πινάκων δεν παίζεται η MATLAB, εκτός παίζεται όμως μέσω της CUDA. Δηλαδή ο μόνος τρόπος για να κάνεις πιο γρήγορα υπολογισμό πινάκων και να κάνεις πιο γρήγορα λειτουργία στη σκάλα LAB και MATLAB είναι να χρησιμοποιήσεις την CUDA. Ας χρησιμοποιήσουμε λίγο και την CUDA. Η CUDA πέρα από τη στέλνη τι είναι. Η CUDA είναι. Είναι επεξεργασία παράλληλη επεξεργασία σε κάρτες γραφικών της NVIDIA. Είναι ένα πλαίσιο για παράλληλη επεξεργασία στις κάρτες γραφικών της NVIDIA. Αυτό το λάπτοπ έχει NVIDIA κάρτα και έχει CUDA 5.5. Έχει 2 GB σε κάρτα. 384 CUDA cores. Και ούτε καθεξής διάφορα χαρακτηριστικά από τις κάρτες. Πόσους τέτοιους επεξεργαστές έχει μέσα θεωρητικά? 384 threads. Αυτή ήταν εξάρτητη, είναι multi-process, multi-data. Είναι το, θεωρητικά μπορείς να τους τρέχει να τα δηλαδή, 384, πρακτικά δεν θα έχεις λόγω του ότι έχεις κοντέψει στη μνήμη. Δηλαδή το, θα έχεις κοντέψει στη communication με τη μνήμη. Δηλαδή όλα αυτά τα friends θα πρέπει να δουν, βλέπουν μια μεταβλητή δεδομένα ταυτόχρονα και επεξεργάζονται τα τμήματα της μεταβλητής. Αν είναι αντίνακα δηλαδή θα τους πάσεις σε τμήματα και όλα αυτά τα friends θα επεξεργαστούν διαφορετικά τμήματα του πίνακα. Αλλά το να γίνει η παράλληλη επεξεργασία θα κολλήσει σε θέματα που βάζει στην κλασική τεχνολογία. Εντάξει, έχει η τεχνολογία CUDA, δίνει sharing memory για τα friends και δίνει μια σειρά άλλα βοηθήματα στο πούμε, για να γίνει όσο γίνεται πιο χαλαρό αυτό ο περιορισμό. Για παράδειγμα, κώδικα συμμετοπλικέσου, αν το γράψει απλά παράλληλο. Παράλληλα με το application, έχεις ένα speed up, ας το πούμε, γύρω στα 40, κάπου εκεί πέρα. Αν εκμεταλλευτείς το QBLAS, που είναι μια βιβλιοθήκη της NVIDIA που χρησιμοποιεί καλό χειρισμό, shared memory και optimized χειρισμό, έχεις speed up 200-500. Ένα προς 500. Το ένα κάνει 200, το άλλο κάνει ένα. Αυτά είναι ειδικά τα λέω τώρα. Εξαρτούν και από ποια είναι η κάρτα. Αυτό εννοείς. Αλλά όχι, για παράδειγμα, σε αυτές τις κάρτες εδώ που μετέχει με τόσους περίπου πυρήνες, ο ψαλμός της CUDA, ο trivial προψαλμός, αν πάρεις ένα βιβλίο CUDA programming, γράψει ένα trivial προψαλμό CUDA, multi-core, να μην χρησιμοποιεί όμως λεπτά πράγματα που να φορτώνει να χρησιμοποιεί τη same memory που έχουν κάθε friend, κάθε CUDA core. Το speed up είναι 40-50 κάπου εκεί μέσα. Δηλαδή το ένα κάνει 40 δευτερόλεπτα και το άλλο κάνει 40 δευτερόλεπτο. Όχι, 40 φορές γρηγορότερα. Ένα ενδεικτικό τέτοιο speed up. Αν χρησιμοποιήσεις και λεπτά ζητήματα, λεπτά optimization στη CUDA που έχουν να κάνουν με το καλό χειρισμό της μνήμης που έχει κάθε CUDA core, τη same memory, μια περιοχή ας πούμε σαν cache με πολύ γρηγορότερη δυνατότητα προσπέλασης από την global μνήμη που έχει η κάρτα, τότε το speed up γίνεται πολύ μεγαλύτερο, μπορεί να γίνεται 200-500 φορές, δεν έχεις άλλη μια τάξη μηγιάς τους. Το έχω ακούσει ότι δεν το κάνει ποτέ. Τι γίνεται η κάρτα αυτό όμως, σου κλείνει οθόνη να κάνει μια αυτήση. Αν πιάσει όμως σε FFT, σαν ένα τρέξιμο FFT με ανεβόσβηνη. Ήταν visual effect εκείνο. Έκανες υπολογισμό με visual effects. Όταν έχει κάνει FFT για μεγάλα σχήματα, ανεβόσβηνη οθόνη. Ας δούμε τότε και την CUDA. Εκτός που σαν να υπάρχει και ειδικό σχολικό πρόγραμμα στο βιβλίο CUDA προγράμμα, έτσι.
Εντυπωσιακά καλά πάει με αυτά που χρησιμοποιεί να κάνει. Πόσο είναι, τι λέει εκεί πέρα, γιατί δεν μας λέει, δεν λέει, 1,7 λέει, 1,7 ή 17, τι είναι. 17, 1,7. 1,7. Ούτε πάει 0,39. Στο μεγάλο που ξέρει, στο μεγάλο που λογιστή μου πάει ακόμα καλύτερα, ούτε έχει και μεγαλύτερη κάρτα. Καλή κάρτα. Δεν πέντε στην κάρτα. Τα περισσότερα ειδικά όλα μαζί με την κούτα, χρησιμοποιώντας την κούτα, ξεπερνάει τη μάθηλα. Αλλά η μάθηλα πάει εντυπωσιακά καλά για σειριακά. Και στο scripting, ξεπερνάει. Η σκάλα λάπ στο scripting ξεπερνάει τη μάθηλα. Scripting, αν λέω πάνω από τα scripting. Όχι εγώ τα buildings, τα buildings δεν παίζεται. Για κώδικα scripting, δηλαδή... Να κάνουμε ερωτήσεις. Αν τελείωσε ο αθλητής. Ναι. Πρέπει όμως γιατί πρέπει να φύγουμε. Έχει κάνει ερώτηση. Να τελειώσουμε. Ναι, τα βασικά τα είπαμε. Υπάρχει και διασύνδεση με συμβόλικο, δεν είναι συναθόν για συμβόλικο που υπάρχει σαν σύστημα Mapple, αλλά είναι μια Java library. Μια Java library που κάνει συμβόλικα άλγεμα. Ναι, συγχαρητήρια καταρχάς. Δεν μπορώ να πω ότι μπόρεσα να παρακολουθήσω έτσι όπως θα ήθελα την εισήγησή σας, αλλά είναι λογικό, γιατί ο κάθε καθηγητής με την εξειδίκευση που έχει μιλάει για τα δικά του ενδιαφέροντα με τρόπο που δεν έχει βάσεις άλλος να τον παρακολουθήσει. Δηλαδή θα είναι σαν να έγραφα εγώ στον πίνακα εξισώσεις χημικές,
Έτσι, και εσείς να παρακολουθήσετε από κάτω. Κατάλαβα βέβαια ότι μιλήσατε για διαφορετικές γλώσσες και συγκρίσεις μεταξύ τους. Σαν όμως καθηγητής της εφαρμογής με μετρήσεις και τα λοιπά, θέλω να καταλάβω αν αυτή εδώ η έρευνα, η μελέτη, η εργασία που μας παρουσιάσατε είναι μέρος του μαθήματος που έχετε σαν καθηγητής ή είναι κάποια ερευνητική εργασία και να μας δώσετε ίσως κάποιες εφαρμογές για να καταλάβουμε οι υπόλοιποι που δεν ασχολούμαστε με τις γλώσσες πού θα μπορούσε να έχει πρακτική εφαρμογή, δηλαδή μερικές εφαρμογές. Ναι. Ίσως για να καταλάβουμε πώς θα συνδέσουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας είπατε, πιο γρήγορα πλεονεκτήματα, έτσι το ένα το άλλο, με κάτι που τρέχουμε άλλοι καθηγητές στον χώρο των πραγματικών μετρήσεων. Αυτό θέλουμε να καταλάβουμε. Ένα περιβάλλον προγραμματισμού, έτσι καλά. Ένα περιβάλλον προγραμματισμού open source, για να μπορείς να κατεβάσεις και το κώδικα. Το έχω σαν ένα πρόγραμμα, σαν ένα Google project στο ίντερνετ. Μπορείς να κατεβάσεις όλο τον κώδικα, τον κάνεις και κουμπαλές σου και εσύ αν θέλεις στην υπολογιστή σου. Για να καταλάβεις τι όμως, πάλι εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Οι εφαρμογές της CalLab είναι δίσκη Smart Lab, περίπου. Σε ό,τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις Smart Lab σαν γλώσσα προγραμματισμού για επιστημονικές εφαρμογές. Δηλαδή, αντί να πληρώσεις το MATLAB στο MAP, αντί να πληρώσεις το MATLAB, κατεβαίνεις στο CalLab και στο CalLab. Δηλαδή το MATLAB είναι κάποιο πρόγραμμα που πρέπει να το αγοράσεις κανονικά για το MATLAB. Δεν έχω γνώσεις αυτά τα πράγματα, γι' αυτό ρωτώ. Ενώ χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα μπορούσες να κάνεις διάφορες επεξεργασίες στα δεδομένα που έχουν στην εργασία, για παράδειγμα. Στην ερευνητική σου δουλειά, λύνει διαφορετικές ώρες, για παράδειγμα. Χρειάζεται κάπου να λύσεις διαφορετικές ώρες. Χρειάζεται να έχεις πίνακες. Προσιασμό πίνακες. Και εγώ να έχεις να μετρήσει. Παράδειγμα, θέλω εγώ να κάνω, ξέρω τον αλγόριθμο, το οποίο δεν κάνει το σπίτι, παράδειγμα μια μέθοδο. Έτσι, που να χωρίσει κατηγορίες και μετά να ξανακάνει μια εξετάσεις και κάτι χωρίς να χωρίσει κατηγορίες. Κλάστερ. 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 Μπορώ να σου πω ότι εγώ θέλω να γίνεται αυτό εσύ να το κάνεις, εγώ να κάτσω να μάθω το κάτω και το τέτοιο. Ακριβώς. Το αδύνατο το βλέπω, αν όχι να το δεις. Η CalLab δεν τα κάνει φυσικά. Ναι, όχι, θα σου πω εγώ το λαμβό, εγώ ξέρω πως θα γίνει. Αλλά ποιος θα ήταν να το μεσολαβήσει για να το κάνει. Έχει έτοιμες πάρα πολλές libraries και για machine learning και για στατιστική. Υπάρχουν έτοιμες και πάρα πολλές ρουτίνες. Και μπορείς να βρεις και στο ίντερνετ οτιδήποτε υπάρχει για Java. Είναι σημαντικό αυτό που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ή πρέπει να χρησιμοποιήσει. Πρέπει να ξέρει κάποιος πρέπει να ξέρει τι κάνει. Δηλαδή, αν ξέρει το τι θέλει να κάνει, νομίζω είναι εύκολο να το κάνει. Να το κάνει, δεν χρειάζεται να κάνει. Δεν είναι δύσκολο προγραμματισμό. Το επίπεδο προγραμματισμού είναι αντίστοιχο με το MATLAB. Δηλαδή, το επίπεδο δυσκολία είναι αντίστοιχο με το MATLAB. Και ένα στη MATLAB, άμα δεν είναι έχει ιδέα του γίνει και δεν το κάνει MATLAB αυτόματα. Έτσι είναι στο MATLAB. Δηλαδή... Στο SPSS που δεν έχει MATLAB. Έχει διαλέγω αυτό, διαλέγω εκείνο. Ξέρεις μετά εσύ ότι θέλω αυτό το πίνακα, το ξέρω δηλαδή πρακτικά, θέλω αυτό το πίνακα, πρέπει να γίνει αυτό, να γίνει ας πούμε να βρεθεί η διαγωνιστή σου πίνακα κτλ. Τα βήματα αυτά τα ξέρω, αλλά δεν τα κάνει κάποιο. Σε ποιον πρέπει να βρεθεί για να μεσολαβήσει που να ξέρει το MATLAB ή να ξέρει το MATLAB. Δεν πρέπει κάποιος να μεσολαβήσει αυτό. Εντάξει, αυτό είναι. Μεσολαβήσει τι. Είναι το ίδιο όπως εσείς που ασχολείστε με τον προγραμματισμό λέτε έχει κανείς πραγματικές μετρήσεις που να μου φέρει και εγώ να τις χρησιμοποιήσω με το πρόγραμμά μου να δω τι δεδομένα μπορώ να βγάλω καινούρια. Αλλά και εμείς από την δική μας την πλευρά λέμε έχουμε πραγματικές μετρήσεις από οτιδήποτε μετράμε, πλήθος. Και θέλουμε να τα δώσουμε σε κάποιον που ασχολείται με τη στατιστική, με τους διάφορους προγραμματισμούς, για να μας πει αν μπορεί να βγάλει κάτι καινούργιο σαν στοιχείο που χάνεται το μάτι μέσα στην πληθώρα των αναλύσεων. Δεν θα μάνει. Και δεν μπορείς τι να συγκρίνεις με τι. Και είναι λογικό. Δεν θα ρεκομίσουμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει να το ρεκομίσουμε. Ναι, αυτό εντάξει. Θεωρητικά γίνεται, αλλά πρέπει να βρούμε τις δύο πλευρές. Που θα κάτσουν μαζί, γιατί πάρε το πρόγραμμα και κατέβασέ το και κάνε την εφαρμογή, εμένα μου φαίνεται ένα βουνό που λέω δεν μπορώ να αφιερώσω. Δεν σου δίνει το όχημα. Τώρα το πού θα πάει σε ξεκάθαρα. Πρέπει να είσαι ένα οδηγός, αν δεν πάρε
Το οδηγό θα είστε εσεί όμω, όποιο ασχολείται με αυτά. Για Java και για το 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 Java και για το